Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, τα κόκκινα βιβλία συνοδεύουν, στηρίζουν και φωτίζουν την κόκκινη γραμμή του αίματος ενός αιώνα αγώνων και θυσιών του ΚΚΕ για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η εκδοτική και μορφωτική προσπάθεια του ΚΚΕ, η πολιτική και πολιτιστική παρέμβασή του διαπερνά ολόκληρη την ιστορική διαδρομή του μέχρι σήμερα. Αποτελεί πολύτιμο, βασικό και αναπόσπαστο στοιχείο της επαναστατικής δράσης του για να γυρίσει ο τροχός της ιστορίας προς τα εμπρός. Το ΚΚΕ πάλεψε από τις πρώτες στιγμές της ίδρυσής του για να κατανοήσει η εργατική τάξη τη δυνατότητά της να γνωρίσει και να αλλάξει τον κόσμο, να αναπτύξει τις πολιτικές και επιστημονικές της γνώσεις, να καλλιεργήσει το αισθητικό της κριτήριο, ώστε να εκπληρώσει την ιστορική της αποστολή, να ηγηθεί στον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση, τον κομμουνισμό. Ξεκίνησε και υλοποίησε μια τιτάνια προσπάθεια για να μεταφραστούν, να εκδοθούν, να διαδοθούν και να εκλαϊκευθούν βασικά έργα της μαρξιστικής-λενινιστικής κοσμοθεωρίας στην Ελλάδα. Ξεδίπλωσε μια πολύπλευρη ιδεολογικοπολιτική δραστηριότητα για την κομμουνιστική μόρφωση των μελών και των στελεχών του και την άνοδο της ταξικής συνείδησης της εργατικής τάξης. Ανέπτυξε πρωτότυπη ερευνητική προσπάθεια μαρξιστικής προσέγγισης θεμάτων της ελληνικής ιστορίας, της οικονομίας, της κοινωνικής ζωής. Οι δυνάμεις του συνέβαλαν επίσης αποφασιστικά στην πολιτιστική δημιουργία και σε ζητήματα αναβάθμισης της ουσιαστικής μόρφωσης στη χώρα μας. Ο σκοπός της έκθεσης που εγκαινιάζουμε σήμερα δεν περιορίζεται σε μια συνοπτική παρουσίαση αυτού του σημαντικού, σπάνιου, συγκλονιστικού, αρχαιακού υλικού. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυτή η τεράστια προσπάθεια της εκδοτικής δραστηριότητας που οργάνωσε και καθοδήγησε το ΚΚΕ στον πρώτο αιώνα της δράσης του, δεν μπορεί να χωρέσει σε μερικά ταμπλό. Σκοπός της έκθεσης είναι να αναδείξει τη μεγάλη σημασία, την ιστορική πείρα και πάνω απ' όλα τις απαιτήσεις της ταξικής πάλης στο επίπεδο των ιδεών. Να φωτίσει το ρόλο της επιστημονικής κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας για την αποτελεσματική επαναστατική δράση. Να φωτίσει τον ίδιο το ρόλο και την ευθύνη του κόμματος για τη δημιουργική ανάπτυξη της μαρξιστικής κοσμοθεωρίας με βάση τα νέα προβλήματα, τις σύγχρονες συνθήκες και την αυτοκριτική εξέταση της ιστορικής πείρας. Αυτό το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία στις σημερινές συνθήκες. Συνθήκες μεγάλης υποχώρησης του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος μετά τη νίκη της Αντεπανάστασης και το πισωγύρισμα της ιστορίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα που κλιμακώνεται η ιδεολογική επίθεση της αστικής τάξης, ο βομβαρδισμός της συνείδησης των εργαζομένων ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση εκτός των τυχών του συστήματος της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Σήμερα που ακούμε συνεχώς ότι η ταξική συνεργασία, η εθνική ομοψυχία θα οδηγήσει τάχα στην κοινωνική ευημερία, στη βιώσιμη ανάπτυξη για όλους. Αυτός ο αστικός ιδεολογικός βομβαρδισμός οδηγεί στη μείωση των απαιτήσεων των εργαζομένων, στην παθητικότητα, στον ατομισμό, στο συντεχνιασμό. Υπονομεύει τις ριζοσπαστικές αγωνιστικές διαθέσεις. Στις σημερινές λοιπόν συνθήκες, η ιδεολογικοπολιτική αντεπίθεση των κομμουνιστών, η δημιουργική προσπάθεια για σύγχρονες επεξεργασίες, η θεωρητική ορίμανση της ίδιας της κομμουνιστικής πρωτοπορίας, η εύστοχη διαπάλη που κλονίζει την αντίληψη του καπιταλιστικού μονόδρομου, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να τραβηχτούν στην επαναστατική ταξική πάλη ευρύτερες εργατικές και λαϊκές δυνάμεις. Η ιδεολογική αντεπίθεση αποτελεί το μεγάλο στίχημα, τον κρίσιμο παράγοντα για να συσπηρωθούν, να κινητοποιηθούν, να σημαδέψουν τον πραγματικό αντίπαλο, την αστική τάξη,
αρκετοί εργαζόμενοι που σήμερα φοβούνται, διστάζουν, ταλαντεύονται. Στο περιεχόμενο της έκθεσης προσπαθούμε να αναδείξουμε ότι η ίδια η ίδρυση και η ανάπτυξη του ΚΚΕ αποτελεί αποτέλεσμα της συνένωσης της πρωτοπόρας επαναστατικής θεωρίας του μαρξισμού-λενινισμού με το εργατικό κίνημα. Δεν είναι λοιπόν ένας απλός ιστορικός κατάλογος εκδόσεων η έκθεσή μας. Αν και θα αρκούσε αυτός ο κατάλογος για να τη θεωρήσουμε πολύ σημαντική, σπάνια, μοναδική. Η έκθεσή μας φωτίζει μια μεγάλη εκδοτική δραστηριότητα βιβλίων, μπροσούρων, φυλαδίων, εφημερίδων του Ριζοσπάστη και της ΚΟΜΕΠ, κορυφαίων έργων της ελληνικής και της παγκόσμιας προοδευτικής λογοτεχνίας, εικαστικών έργων που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αφύπνιση αγωνιστικών συνειδήσεων στις μεγάλες λαϊκές ανατάσεις και παράλληλα αποτύπωσαν και μελέτησαν την πείρα των λαϊκών αγώνων και ιδιαίτερα του επαναστατικού εργατικού κινήματος. Η έκθεση φωτίζει καταρχήν ότι το ΚΚΕ κάτω και από τις πιο δύσκολες συνθήκες διώξεων, παρανομίας, ένοπλου αγώνα στην ηρωική εποχή του ΕΑΜ και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, στις φυλακές και στις εξορίες, δεν έπαψε ποτέ να εκδίδει βιβλία. Ποιοι παράγοντες έπαιξαν ρόλο για να υπάρξει αυτό το επίτευγμα? Ασφαλώς ότι κατανοούσε σωστά τη σημασία του απαραίτητου εξοπλισμού για να διεξαχθεί με επιτυχία η ιδεολογικοπολιτική διαπάλη. Όμως αυτό δεν θα αρκούσε για να υπάρξει αυτή η αξιοθαύμαστη αντοχή που υπερνικούσε όλες τις δυσκολίες. Έπαιξαν ρόλο οι ισχυροί δεσμοί του κόμματος με την εργατική τάξη, το ότι έμπαινε μπροστά σε κάθε μάχη για να εκφράσει τα ιστορικά της συμφέροντα. Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι σε όλη την ιστορική του διαδρομή, παρά τις όποιες αδυναμίες και τα λάθη του, το ΚΚΕ δεν έσκυψε ποτέ το κεφάλι στον πραγματικό αντίπαλο στην άρχουσα τάξη. Γονάτισε και γονατίζει μόνο μπροστά στους νεκρούς του λαϊκού κινήματος. Συγκρούστηκε και συγκρούεται με όλες τις μορφές της δικτατορίας του κεφαλαίου. Έπαιξε επίσης ρόλο η συσπήρωση σημαντικών επιστημόνων, λογοτεχνών, δημιουργών που πέτυχε το κόμμα με την ηρωική δράση του, όπως ο Γιάννης Ρίτσος και ο Κώστας Βάρναλης, που αποτελούν εμβληματικά παραδείγματα. Έπαιξε πάνω απ' όλα ρόλο η προσπάθειά του να ανταποκριθεί στο ρόλο του ως πολιτικού φορέα της διαλεκτικής ενότητας της θεωρίας και της πολιτικής πράξης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της πάλης, ακόμα και της ένοπλης σύγκρουσης, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Νίκος Ζαχαριάδης, ο Μιλτιάδης Πορφυρογέννης, ο Παναγιώτης Μαυρομάτης, μετέφρασαν έργα των κλασικών του μαρξισμού-λενινισμού. Κλείνοντας ένα κύκλο μαθημάτων στην Κεντρική Κομματική Σχολή το Μάρτιο του 1946, ο Νίκος Ζαχαριάδης συνοψίζει. Μα τι τέλος πάντων είναι το ΚΚΕ? Είναι ακριβώς αυτή η μαρξιστική-λενινιστική ενότητα θεωρίας και πράξης στην πάλη για τον κομμουνισμό. Είναι η ενότητα αυτή υψωμένη σε συνειδητό σκοπό και μαζική πάλη ενάντια στην εκμετάλλευση για την ανώτερη, την κομμουνιστική οργάνωση της κοινωνίας. Μέσα δηλαδή στο καμίνι της πιο σκληρής αντιπαράθεσης με τον αντίπαλο, αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας του στη σημασία της προσπάθειας να διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες κάθε κομμουνιστή και τονίζει: ο κομμουνιστής, μελετώντας ζωντανά τη θεωρία μας, την ουσία της και όχι το γράμμα της, έχει υποχρέωση να συμβάλλει και ο ίδιος στο παραπέρα δούλεμα της θεωρίας μας, συνεισφέροντας κι αυτός από την πείρα του και από τη δουλειά του στη γενική προσπάθεια. Από τα πρώτα του βήματα το ΣΕΚΕ αποφασίζει στο δεύτερο συνέδριό του το 1920 την ίδρυση εκδοτικής εταιρείας με την υποχρέωση, όπως αναφέρει, των μελών του κόμματος όπως αγοράσουν τουλάχιστον μίαν μετοχήν. Ήδη από το 1919 έχει εκδοθεί το Κομμουνιστικό Μανιφέστο από το εκδοτικό τμήμα των Νεολαίων. Το Νοέμβρη του 1920 αποφασίζεται ο κανονισμός
του εκπαιδευτικού τμήματος του κόμματος, που προβλέπει δύο εκπαιδευτικές κατηγορίες, μία για τους φοιτητές και όσους έχουν επιστημονικές γνώσεις και μία για τους εργάτες. Τονίζεται μάλιστα το 1920, έτσι, ότι οι μαθητές μέλη του κόμματος για να παραμείνουν μέλη πρέπει να ολοκληρώσουν τον εκπαιδευτικό κύκλο, αλλιώς θα διαγραφούν. Ο σταθερός προσανατολισμός για τη μορφωτική εργασία επιβεβαιώνεται και στην απόφαση που αφορά την πορεία προς την μπολσεβικοποίηση του ΚΚΕ το 1924. Για να κατανοήσουμε τον πρωτοπόρο ρόλο και το βάρος που δίνει το κόμμα στην εκδοτική και μορφωτική δουλειά, πρέπει να σκεφτούμε τις συνθήκες της εποχής. Η πρώτη αστική εκδοτική οίκη, όπως του Φέξη, του Βιβλιοπωλείου της Εστίας και του Σιδέρη, εμφανίζονται μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα, δεκαετίες μετά την ίδρυση του ελληνικού αστικού κράτους. Σοβαρή, μαζική εκδοτική παρέμβαση από την αστική πλευρά εμφανίζεται μόλις στη δεκαετία του 20 με το εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Ελευθερουδάκη και τη μεγάλη εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού. Η εκδοτική προσπάθεια του κόμματος ξεκινά με την ίδρυσή του, συνεχίζεται σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου με το Λαϊκό Βιβλιοπωλείο και τις εκδόσεις του Ριζοσπάστη σε συνθήκες διώξεων που χαρακτήριζαν την περίοδο από το ιδιώνυμο του Βενιζέλου μέχρι τη δικτατορία του Μεταξά. Η Κέτη Ζεύγου διηγείται χαρακτηριστικά εκείνη την εποχή πώς διασώθηκε από τις διώξεις του 35 ένα μέρος από τα βιβλία του Λαϊκού Βιβλιοπωλείου σε μια παράνομη αποθήκη και πώς στη συνέχεια αξιοποιήθηκαν την περίοδο της γερμανικής κατοχής. Τις δύο πρώτες δεκαετίες θα γίνουν οι πρώτες πρωτοπόρες προσπάθειες προσέγγισης της ελληνικής ιστορίας, θα ασκηθεί κριτική στην αστική στρατηγική της μεγάλης ιδέας, θα αναδειχθούν τα ζητήματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και της κρίσης της καπιταλιστικής οικονομίας, θα ανοιχτεί το μέτωπο στο σκοταδισμό και τις θρησκευτικές προκαταλήψεις. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια θα παίξει η έκδοση του Ριζοσπάστη και της κομμουνιστικής επιθεώρησης, που θα αποτελέσουν τα βασικά μέσα προβολής του πρωτοπόρου ρόλου της εργατικής τάξης και της ιστορικής αναγκαιότητας της σοσιαλιστικής επανάστασης. Όμως, ο Ριζοσπάστης, η ΚΟΜΕΠ, το λογοτεχνικό βιβλίο αποτελούν αυτοτελή θέματα τα οποία θα αναδείξουμε σε επόμενες αντίστοιχες εκδηλώσεις. Συγκλονιστική είναι η εκδοτική προσπάθεια την περίοδο της γερμανικής κατοχής του ΕΑΜ και στη συνέχεια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας με τις εκδόσεις της Κόκκινης Σημαίας και των νέων βιβλίων το 45-47 και στη συνέχεια των εκδόσεων της Ελεύθερης Ελλάδας. Μέσα σε καθεστώς σκληρών διώξεων, απαγορεύσεων, κατασχέσεων βιβλίων, με τους συγγραφείς να δολοφονούνται και να στέλνονται στις φυλακές και στις εξορίες, γράφεται μια εκδοτική εποποιία παράλληλη με τους μεγάλους αγώνες και τις ηρωικές ένοπλες μάχες. Ας σκεφτούμε μόνο σε ποιες συνθήκες γράφει ο Ρίτσος στην εξορία τα Μακρονησιώτικα το 49, που διασώζονται σε κλειστά μπουκάλια μέσα στο χώμα. Ας σκεφτούμε σε ποιες συνθήκες γράφει ο Ραβάνης Ρεντής στο βουνό μέσα στους βομβαρδισμούς και σε ποιες συνθήκες ολοκληρώνει ο Νίκος Μπελογιάννης τις μελέτες του. Από τα παράνομα τυπογραφεία, όπως της Καλυθέας στην Αθήνα, μέχρι τα ποδοκίνητα τυπογραφεία του βουνού, που τύπωναν μέσα στη φωτιά της μάχης, καθώς και από τον εκδοτικό μηχανισμό εκτών συνόρων, από τον Μπούλκες και από τον Μποροβίτσι, θα γίνουν εκδόσεις για όλες τις ανάγκες του μεγάλου αγώνα. Θα εκδοθούν σημαντικά, ιδεολογικά, λογοτεχνικά, σχολικά βιβλία, ακόμα και εκδόσεις στρατιωτικής εκπαίδευσης, μερικές μπορείτε να τις δείτε και μέσα στην έκθεση. Συναντάμε μεγάλο εύρος εκδόσεων από την επανέκδοση του Μανιφέστου του Κομμουνιστικού Κόμματος στην ιστορία του Κουκουσέ και τη βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, μέχρι το σχολικό βιβλίο γεωγραφίας και τα αναγνωστικά για τα παιδιά του Δημοτικού. Το Δεκέμβρη του 49 αποφασίζεται να εκδοθούν μέσα σε 2 χρόνια τα διαλεχτά έργα των Μάρξ Έγγελς και τα ζητήματα λενινισμού του Στάλιν
και η απόφαση υλοποιείται χωρίς καθυστέρηση. Το 51, στην πιο δύσκολη στιγμή μετά την ΙΤΑ, η Κεντρική Επιτροπή σαλπίζει ξανά σοβαρή ιδεολογικοπολιτική αντεπίθεση με την ιστορική απόφαση να αρχίσει η μετάφραση του κεφαλαίου και των απάντων του Λένιν και του Στάλιν. Απ' τις πιο λαμπρές σελίδες είναι η προσπάθεια των αλίγιστων στις εξορίες να αποτυπώσουν την κατάσταση, όπως η ογκώδης καταγραφή γιούρα ματωμένη βίβλος που θα επανεκδώσουμε σύντομα. Η εκδοτική προσπάθεια θα ενταθεί μέσα στα μαύρα χρόνια της παρανομίας μέχρι τη δικτατορία του 67 με το εκδοτικό της Νέας Ελλάδας και στη συνέχεια των πολιτικών και λογοτεχνικών εκδόσεων. Η προσπάθεια του εκδοτικού του ΚΚΕ θα συνεχιστεί επίσης στην περίοδο της Χούντας με το λογότυπο «Ελεύθερη Ελλάδα» και στη συνέχεια τα νέα βιβλία με έδρα τη Δρέσδη της Γερμανικής Λαοκρατικής Δημοκρατίας. Μπορείτε να δείτε στην έκθεση τις μικρές εκδόσεις με καμουφλαρισμένα εξώφυλλα, φαίνεται να διαφημίζουν σαμπουάν, καλλιντικά, διάφορα, για να μπορούν να διακινούνται εκείνες τις μέρες. Αυτές οι μικρές μπροσούρες με έργα των κλασικών, έργα σύγχρονα και ντοκουμέντα της εποχής θα συμβάλλουν στην επαναστατική διαπαιδαγώγηση των μελών του κόμματος και της ΚΝΕ σε συνθήκες παρανομίας και σκληρής διαπάλης με το οπορτουνιστικό ρεύμα που εκδηλώνεται με τη διάσπαση του 1968. Αξίζει να σταθείτε στη διοίκηση του Γιώργη Τρικαλινού που περιγράφει πώς επιλέχθηκε, αποκτήθηκε και μεταφράστηκε μέσα σε 15 μέρες από τους κρατούμενους στο Παρθένι η μελέτη του Ινστιτούτου Κοινωνικών Επιστημών της Σοβιετικής Ένωσης «Ο Λενινισμός και η σύγχρονη εποχή». Από αυτό το έργο πήρε το όνομά του το εκδοτικό της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ μετά την πτώση της δικτατορίας, δηλαδή η σύγχρονη εποχή. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της λεγόμενης μεταπολίτευσης, η εκδοτική δραστηριότητα θα προσπαθήσει να συμβάλλει στη διαπάλη για την αντιμετώπιση του ευρωκομμουνισμού και του σοσιαλδημοκρατικού ρεύματος, που συγκροτημένο ως ΠΑΣΟΚ εισέρχεται ορμητικά στο πολιτικό προσκήνιο. Οι εκδόσεις της σύγχρονης εποχής θα συμβάλλουν στην υπεράσπιση του μαρξισμού-λενινισμού, στην αντιπαράθεση με το οπορτουνιστικό ρεύμα, το οποίο αποκηρύττει ήδη από εκείνη την εποχή την αναγκαιότητα της σοσιαλιστικής επανάστασης και τον πρωτοπόρο ρόλο της εργατικής τάξης, στην κριτική των μικροαστικών θεωριών περί Μητρόπολης περιφέρειας, στην αντιπαράθεση με το αστικό δόγμα ανήκομεν στη Δύση και με την αστική προπαγάνδα για τις ευεργετικές συνέπειες που θα έχει για το λαό η ένταξη στην ΕΟΚ. Φυσικά, όλη αυτή η συγγραφική και εκδοτική προσπάθεια είχε όρια, φίλες και φίλοι, λόγω των αντιφάσεων και των προβλημάτων της στρατηγικής του κόμματος εκείνη την περίοδο, που εξακολουθούσε να θέτει ως στόχο μια ενδιάμεσου τύπου εξουσία ως μεταβατική για τη σοσιαλιστική εξουσία. Η προβληματική στρατηγική των σταδίων είχε αρνητική επίδραση στην πολιτική συμμαχιών και στην αναγκαία ιδεολογική και πολιτική προετοιμασία για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το σοσιαλδημοκρατικό και το οπορτουνιστικό ρεύμα. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε πως η σύγχρονη εποχή εκδίδει στις δεκαετίες του 70 και του 80 εκατοντάδες τίτλους και παρουσιάζει το πλήρες έργο του κεφαλαίου του Μάρξ και τα άπαντα του Λένιν. Προσπαθεί να δώσει στο αναγνωστικό κοινό ποιοτικό βιβλίο όχι μόνο στο περιεχόμενο, αλλά και στις άλλες παραμέτρους της παραγωγής. Σε αυτή την προσπάθεια υπήρξε πολύτιμη η συμβολή του χαράκτη εικαστικού Γιώργη Βαρλάμου και των λογοτεχνών επιμελητών της σύγχρονης εποχής. Αξίζει για παράδειγμα να ξεφυλίσετε την έκδοση με τα ποίηματα του Δημήτρη Ραβάνη Ρεντή για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου που συνοδεύεται από χαρακτηρικά του Βαρλάμου για να το διαπιστώσετε. Στα τέλη της δεκαετίας του 80, το ΚΚΕ αντιμετωπίζει μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας του, όπου απειλείται η ίδια η συνέχεια της αυτοτελούς δράσης του και της ύπαρξής του. Πατώντας πάνω στην προβληματική προγραμματική αντίληψη για τα στάδια και τις αντίστοιχες συμμαχίες και στον ισχυρό αντεπαναστατικό άνεμο στις σοσιαλιστικές χώρες,
Το οπορτουνιστικό ρεύμα στην Ελλάδα φουντώνει και πιέζει για τη διάχυση του κόμματος στο συνασπισμό της αριστεράς. Είμαστε περήφανοι, φίλες και φίλοι, γιατί το κόμμα μας σε συνθήκες νίκης της αντεπανάστασης και μεγάλης υποχώρησης του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος δεν λύγησε, στάθηκε όρθιο και πάνω απ' όλα ξεκίνησε μια τιτάνια προσπάθεια να μελετήσει τις εξελίξεις και να εξετάσει βαθιά, αυτοκριτικά, την πείρα της ταξικής πάλης στην Ελλάδα και διεθνώς. Ξεκίνησε μια πολυμέτωπη, δύσκολη θεωρητική προσπάθεια που στηρίχθηκε και διαδόθηκε φυσικά από τις εκδόσεις της σύγχρονης εποχής, την ΚΟΜΕΠ και το Ριζοσπάστη. Το ΚΚΕ διάλεξε το δύσκολο δρόμο της κριτικής αποτίμησης, της πορείας της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και αξιοποίησε ταυτόχρονα τα συμπεράσματα αυτά μιας μεγάλης προσπάθειας στην πάλη ενάντια στον αντισοβιετισμό και στον αντικομουνισμό της αστικής προπαγάνδας. Προσπάθησε να φωτίσει τις θεωρητικές ανεπάρκειες, τις υποχωρήσεις και τις παραβιάσεις των νομοτελειών της σοσιαλιστικής οικοδόμησης από τις ηγεσίες των κομμουνιστικών κομμάτων στις σοσιαλιστικές χώρες, που οδήγησαν στην οπισθοχώρηση, η οποία θεωρητικοποιήθηκε ως σοσιαλισμός με αγορά και άνοιξε το δρόμο για τις ανατροπές. Βάφινε στη διερεύνησή του στα ζητήματα της επαναστατικής στρατηγικής, φτάνοντας μέχρι την περίοδο της κομμουνιστικής διεθνούς. Μελέτησε και συνεχίζει να διερευνά τις αιτίες που δεν κυριάρχησε σε όλη την περίοδο και σε όλη τη διάρκεια ζωής της κομμουνιστικής διεθνούς, η θετική πείρα της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ανέδειξε τους λόγους που δεν επέτρεψαν να συνδεθεί αποτελεσματικά η πάλη απέναντι στο φασισμό και στον υπεριαλιστικό πόλεμο με την πάλη για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου. Παράλληλα, σε μια εποχή που όλα τα αστικά κόμματα πρόβαλαν τον ευρωμονόδρομο, ανέδειξε τον αντιδραστικό χαρακτήρα και τις αντιφατικές τάσεις που μπορούν να κλονίσουν τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέδειξε το χαρακτήρα της συγχρονισμένης διεθνούς κρίσης του 2008-2009 και της μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης στην Ελλάδα απέναντι στις αστικές απόψεις. Φώτισε το ρόλο του σύγχρονου αστικού κράτους και των αστικών κυβερνήσεων. Καρπός όλης αυτής της προσπάθειας ήταν η σύγχρονη επαναστατική στρατηγική του ΚΚΕ που ολοκληρώθηκε με την προγραμματική επεξεργασία του 19ου Συνέδριου. Συνοδεύτηκε από πλήθος εκδόσεων, με κορυφαίο παράδειγμα την πολύτομη έκδοση του δοκιμίου ιστορίας του ΚΚΕ που συνεχίζεται. Θα χρειαζόταν άλλος τόσος χρόνος για να αναφερθεί κανείς στη λογοτεχνία και στην πολιτιστική δημιουργία που το κόμμα μας κάλυψε όχι μόνο με σχετικές εκδόσεις, αλλά και με ετήσια επιστημονικά συνέδρια. Αυτή η επίπονη προσπάθεια επεξεργασίας επαναστατικής στρατηγικής, θεωρητικής διερεύνησης, αναβάθμισης του περιεχομένου της παρέμβασής μας, έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε το ΚΚΕ να σταθεί όρθιο και να απαντήσει αποφασιστικά στην αστική πίεση να ενσωματωθεί στο σύστημα, με εμβληματικό παράδειγμα την πίεση για συμμετοχή και στήριξη της κυβερνητικής εναλλαγής από το ΣΥΡΙΖΑ την κρίσιμη περίοδο 2012-2015. Αυτή η προσπάθεια φωτίζει το δρόμο μας, αλλά πάνω απ' όλα η ίδια αυτή η προσπάθεια, αλλά και συνολικά η ιστορική πορεία του κόμματος, επιβεβαιώνει ένα βασικό συμπέρασμα που αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για να συνεχίσουμε τον επαναστατικό δρόμο για το σοσιαλισμό τα επόμενα χρόνια. Επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη της κοσμοθεωρίας του μαρξισμού-λενινισμού από το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι αναγκαίος όρος για να διατηρήσει τον επαναστατικό του χαρακτήρα. Επιβεβαιώνει ότι δεν αρκεί η ανιδιοτέλεια, η μαχητικότητα, η διάθεση για θυσίες, η καθημερινή αγωνιστική συνδικαλιστική δράση για να αποφύγουμε τους κινδύνους της ενσωμάτωσης και της περιθωριοποίησης. Αυτοί οι κίνδυνοι δυναμώνουν. Δυναμώνουν ιδιαίτερα στις μακρόσυρτες, φαινομενικά ειρηνικές, στατικές περιόδους που το κόμμα της επαναστατικής πρωτοπορίας δράσει αντίξωες συνθήκες οι οποίες δεν ευνοούν τη ριζοσπαστικοποίηση και την άνοδο του κινήματος,
δεν ευνοούν πολύ περισσότερο την επαναστατική ανατροπή. Η ζωή απέδειξε τη σημασία της επίπονης θεωρητικής μελέτης, των σύγχρονων εξελίξεων στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στην οικονομία, στην πολιτική και κοινωνική ζωή, για να διασφαλιστεί ότι η δράση των κομμουνιστών θα καθοδηγείται πραγματικά από την κομμουνιστική κοσμοθεωρία. Δεν μπορούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, να προσεγγίσουμε ουσιαστικά τα σύνθετα ζητήματα της ψηφιακής οικονομίας, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της κλιματικής αλλαγής, αναμασώντας απλά κάποια τσιτάτα των κλασικών. Πρέπει να στηριχτούμε στις θεμελιακές θέσεις, στις νομοτέλειες, στη μέθοδο του διαλεκτικού και ιστορικού υλισμού, για να επεξεργαστούμε τα νέα δύσκολα προβλήματα, να αναλύσουμε, να προβλέψουμε και να σχεδιάσουμε την πολιτική μας δράση. Αντίστοιχα, πρέπει να μελετήσουμε αυτοκριτικά τη σύγχρονη και την ιστορική πείρα της ταξικής πάλης, αν δεν θέλουμε τουλάχιστον να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Η ιστορική μελέτη, για παράδειγμα, των αιτιών που οδήγησαν στον απαράδεκτο συμβιβασμό της Συμφωνίας της Βάρκιζας, αλλά και η μελέτη της ηρωικής ταξικής σύγκρουσης του Δεκέμβρη του 1944, μας εξοπλίζουν με πολύτιμα συμπεράσματα για να αντιμετωπίσουμε σήμερα τη συστηματική καλλιέργεια από τα επιτελεία της αστικής τάξης, κλίματος ταξικής συνεργασίας, εθνικής ομοψυχίας και στήχησης πίσω από τους στόχους του κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζουμε τη θεωρία στατικά, σαν ένα θρησκευτικό ευαγγέλιο, σαν μια συλλογή δογμάτων που πρέπει απλά να τα αποστηθήσουμε. Αντίθετα, έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να προχωρήσουμε αποφασιστικά στις σύγχρονες επεξεργασίες, παράλληλα με τη συστηματική προσπάθεια να αφομοιωθούν οι κατακτημένες θεωρητικές γνώσεις. Πρέπει να ερευνήσουμε, να αξιοποιήσουμε, να σκύψουμε πάνω από κάθε νέο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο γεννάει η επιστημονική εξέλιξη και η ιστορική εξέταση της ταξικής πάλης και γενικότερα η εξέλιξη της κοινωνίας. Ας σκεφτούμε τα νέα δεδομένα και τα νέα ερευνητικά καθήκοντα που γέννησε η σοσιαλιστική οικοδόμηση και οι ανατροπές του 20ου αιώνα. Ας σκεφτούμε τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα σε σχέση με την προσπάθεια των Μπολσεβίκων το 1917 να επεξεργαστούν τότε τα προβλήματα του κεντρικού σχεδιασμού στο σοσιαλισμό, έχοντας μόνο περιορισμένα εφόδια. Τι είχαν τότε στα χέρια τους οι Μπολσεβίκοι? Μόνο τη μαρξιστική πολιτική οικονομία του καπιταλισμού και τις βασικές θεωρητικές αρχές των Μάρξ Έγγελς για το χαρακτήρα του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού. Ας σκεφτούμε επίσης την ευεργετική επίδραση που μπορεί να έχει η αφομοίωση των βασικών αρχών του διαλεκτικού και ιστορικού υλισμού στην ανάπτυξη της εξειδικευμένης επιστημονικής έρευνας σε κάθε επιμέρους επιστημονικό αντικείμενο. Ας σκεφτούμε, για παράδειγμα, πόσο φτωχή και επιφανειακή είναι αντικειμενικά κάθε προσπάθεια να μελετήσει κάποιος τις οικονομικές κρίσεις χωρίς να έχει γνώση της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας. Γι' αυτό καλούμε και από αυτό το βήμα κάθε επιστήμονα, κάθε ερευνητή, ιδιαίτερα τους νέους, να αποκτήσουν φιλοσοφικό υπόβαθρο, να γνωρίσουν τη λογικο-ιστορική μέθοδο για την εξέταση των αντιθέσεων που καθορίζουν την κίνηση στη φύση και στην κοινωνία, να απαλλαγούν από τους φραγμούς της μηχανιστικής και της θετικιστικής σκέψης. Καλούμε τους νέους επιστήμονες να γνωρίσουν το μαρξισμό, γιατί αυτός είναι ο δρόμος για να συλλάβουν τις αιτίες και την πραγματική κίνηση κάθε φυσικού ή κοινωνικού φαινομένου που εξετάζουν. Δηλαδή, αυτός είναι ο δρόμος της ουσιαστικής επιστημονικής έρευνας σε κάθε επιστημονικό τομέα. Ταυτόχρονα, κάνουμε σοβαρή προσπάθεια για τη συστηματική αφομοίωση και διάδοση του μαρξισμού-λενινισμού σε ολόκληρη την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Το καθήκον της διάδοσης απασχόλησε τη σκέψη των ίδιων των κλασικών. Ας θυμηθούμε την επιμονή του Έγγελς για τη συγγραφή του Μανιφέστου και τον έπαινο του Μάρξ προς το Γάλλο εκδότη του για την ιδέα του να εκδώσει το κεφάλαιο σε τεύχη για να είναι προσιτό στην εργατική τάξη.
Η ιστορική πείρα επιβεβαίωσε τη σημασία αυτού του καθήκοντος. Ο θεωρητικός εξοπλισμός, πρώτα απ' όλα των στελεχών, των μελών και των φίλων του κόμματος, δεν αφορά μόνο τη διασφάλιση της ικανότητάς μας για εύστοχη και ουσιαστική διαπάλη με τον αντίπαλο. Είναι αναγκαίος όρος για να διασφαλιστεί η αντοχή των δυνάμεών μας μπροστά στις δυσκολίες του αγώνα. Η θεωρητική γνώση βοηθά να μην επικρατεί κλίμα απογοήτευσης στις σημερινές συνθήκες που βαραίνει διεθνώς ο αρνητικός συσχετισμός δυνάμεων. Φωτίζει τα ιστορικά όρια τις αξεπέραστες αντιφάσεις του καπιταλισμού που σαπίζει και οπλίζει με επαναστατική αισιοδοξία τη δράση μας. Ο θεωρητικός εξοπλισμός θωρακίζει τη συλλογική μας προσπάθεια να μην αποσπάται ο καθημερινός οικονομικός και πολιτικός αγώνας από το κύριο επαναστατικό καθήκον μας, το καθήκον να ανατρέψουμε την εξουσία του κεφαλαίου. Μας βοηθά να διατηρήσουμε τον προσανατολισμό της πάλης, ώστε να σημαδεύει σταθερά τον πραγματικό αντίπαλο, την αστική τάξη και να μην ξεστρατίζει. Φίλες και φίλοι, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε πιο απαιτητικά τη μελετητική προσπάθεια, τη θεωρητική έρευνα, τις σύγχρονες επεξεργασίες και φυσικά την εκδοτική δραστηριότητα στον αιώνα που έρχεται. Προγραμματίζουμε νέες εκδόσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Αξιοποιούμε την επέτειο των 200 χρόνων Μάρξ και την αντίστοιχη για τον Έγγελς για να εκδώσουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια σειρά σημαντικά έργα τους, με πρώτο σταθμό την αλληλογραφία για το κεφάλαιο που ήδη εκδόθηκε ο πρώτος τόμος. Αυτή η προσπάθεια έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο που εντείνεται η οπορτουνιστική υπονομευτική δουλειά για να εμφανιστεί το έργο του Μάρξ σε αντιπαράθεση με αυτό του Έγγελς και του Λένιν. Σε μια περίοδο που επιχειρείται συστηματικά να απονευρωθεί ο μαρξισμός από το επαναστατικό του περιεχόμενο. Καλούμε ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες να γνωρίσουν και να μελετήσουν τις εκδόσεις μας που αφορούν τον μαρξισμό, την ιστορία του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος και της μαχητικής πείρας των Μπολσεβίκων, την ιστορία του ΚΚΕ, τις σύγχρονες επεξεργασίες μας για την οικονομική κρίση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την εποχή της ψηφιακής οικονομίας. Σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει πλατιά, έχει ήδη εκδοθεί, το «Καλέστη το Λεύκομα», η τεκμηριωμένη έκδοση της ΚΟΑ για την απελευθέρωση της Αθήνας και το Δεκέμβρη του 1944. Εμπνεόμαστε από την ηρωική διαδρομή, τη μελετητική προσπάθεια και την εκδοτική δραστηριότητα του ΚΚΕ που πέρασε μέσα από φωτιά και σίδερο και συνεχίζουμε αταλάντευτα στον ίδιο δρόμο. Σε μια περίοδο που η αστική τάξη θέλει να σκεπάσει τα πάντα με το πέπλο της ταξικής συνεργασίας και της εθνικής ομοψυχίας, τα κόκκινα βιβλία, οι εκδόσεις μας, η ΚΟΜΕΠ, ο Ριζοσπάστης, είναι τα μεγάλα μας όπλα για το ανέβασμα της ταξικής συνείδησης της εργατικής τάξης, για να ατσαλώνεται η ταξική αδιαλαξία των κομμουνιστών. Συνεχίζουμε, προχωράμε και είμαστε βέβαιοι ότι η δουλειά μας πιάνει τόπο, θα αποτυπωθεί στους μεγάλους εργατικούς και λαϊκούς ξεσηκωμούς, στις νέες σοσιαλιστικές επαναστάσεις που θα συγκλονίσουν και θα σφραγίσουν τον 21ο αιώνα. Καλή δύναμη σε όλους και όλες.